συνεταιρεύσεις ρατσισμού, δασοκονίας, κουκλοθεάτρου, ύπνου και συντρόφου τάουνου. Εφέτος, στην Παγκόσμια ημέρα ποιήσης, ο Κύπρος, σε συνεργασία με το PEN International, το World Poetry Movement, την ΥΠΑ και αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και το Δίκτυο Εθελοντών Refugees Welcome. Ευχαριστούμε το Δήμο Μηδέου, τη Δικαία, την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, το παράρτημα Αμιντέου του Περιφερειακού Οδείου Φλόρινας, το Σύλλογο Φοιτητών της Σχολής Εργαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Φλόρινας, καθώς και τη θεατρική ομάδα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Αμιντέου. Η σημερινή μέρα είναι μια μέρα προβληματισμού και να προσπαθήσουμε μέσα από το διάλογο των μορφών τέχνης να αναδείξουμε την ανθρωπιστική διάσταση του προσφυγικού ζητήματος. Η μετανάστευση και η προσφυγιά είναι δύο μορφές ξεριζωμού που έχουν επηρεάσει σημαντικά τον ελληνικό και ξένο κινηματογράφο, το θέατρο, τη λογοτεχνία καθώς και τη μουσική. Μια ποικιλία από όλο αυτό το χάος συναισθημάτων συνθέτουν τέχνες και παράδοση. Αρχικά στη δημοτική μας παράδοση βρίσκουμε τραγούδια και αμανέδες για την ξενιτιά. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε από μικρό στην ξενιτιά, βαρέθηκα την ξενιτιά, το πολύ γνωστό μου εδώ εργαστή από έχουν ερμηνευστεί από τον πόνο του ξεριζωμού και την νοσταλγία της επιστροφής στην πατρίδα. Όπως τραγούδια του Βασίλη, η παλάτα του μετανάστη και η φάμπρικα του Σκούτη και το πολύ γνωστό σε όλους μας έχω έναν καφενέ του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Η λογοτεχνία βρίσκει αναφορών και έργων εμπνευσμένων από το συγκεκριμένο θέμα, όπως το νούμερο του Ηλία Βενέζη, στου Χατζηφράκου του Κώστα Πολίτη, η ιστορία ενός εκμαλώτου του στρατή Δούκα, τα ματωμένα χώματα της Διδόσου Κυρίου. Το θέατρο και ο κινηματογράφος δεν θα μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστοι από τον νόστο και το αδιέξοδο του μετανάστη πρόσφυγα. Ενδεικτικά αναφέρουν γνωστούς σκηνοθέτες όπως το Παντελή Βούλγαρη με τα πέτρινα χρόνια, το Θεόδωρο Αγγελόπουλο με το ταξίδι στα Κύθρα και το μετέωρο βήμα του Πελεργού και τον Τάσο Μπουρμέτη με την πολύτιμη κουζίνα. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε στο κύριο μέρος της εκδήλωσης, ξεκινώντας με μια προσευχή για όλα τα παιδιά του κόσμου, από τα παιδάκια εδώ, τα δικά μας, του νηπιαγωγείου του δεύτερου ολοημέρου, τέταρτου ολοημέρου Αμιντέου, θα μας πούνε μια προσευχή που έγραψε ο μεγάλος μας ποιητής Γιάννης Ρίτσος. Γιάννη καλέ σε ούλη, να έχουν όλα τα παιδάκια, ένα ποταμάκι ζάρα, πόλικα αστεράκια, πόλικα στραγούδια. Κάνε καλέ Θεούλη, να έχουν όλα τα παιδάκια, έτσι που εμείς να μην ντρεπόμαστε για την χαρά. Μπράβο, που έχει ποιήματα που μας εμπιστεύτηκαν ποιητές και από το Αμίντεο και από, το Τμήμα Δημιουργικής Γραφής και ποιητές που έχουν συνεργαστεί κατά καιρούς με τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Θα σας το μοιράσουμε τώρα. Απλά θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους ποιητές γιατί λόγω έλλειψης χρόνου δεν ασχολήθηκαμε, κυρίως εγώ δεν ασχολήθηκα όσο θα έπρεπε με την έκδοση και έτσι έχουν βγει λίγο πιο μικρά από ό,τι θα έπρεπε τα ποιήματα. Ζητώ συγγνώμη και υπόσχομαι να επανορθώσουμε σε κάποια επόμενη φάση. Πρώτα όμως θέλω να σας πω ποιος είναι ο πρόσφυγας. Σύμφωνα με διάφορα λεξικά, πρόσφυγας είναι αυτός που έρχεται κοντά σου, κοντά σε κάποιον για να βρει προστασία. Αυτός που εγκαταλείπει με βία τον τόπο του, στον οποίο είναι και εγκατεστημένος και προσφεύγει αλλού για μόνιμη ή προσωρινή διαμονή. Φτέρει τι κίτρινίζεις και εσείς πολλά πετούμενα γιατί μυρολογάτε, διαβάτε άκου μάτε το και πες όλο το κόσμο. Εψές Βουλγάροι Γερμανοί και πουλιαμένοι αντάμα βάλαν φωτιά στο Λέχοβο. Γεννήθηκα στο Λέχοβο. Έφυγα από την νηπιακή ηλικία από το Λέχοβο το 1943 όταν μας κάψαν το χωριό οι Γερμανοί. Ήρθα στο Αμίντιο. Το Αμίντιο είναι η δεύτερη πατρίδα μου. Εγώ τη θεωρώ πρώτη, διότι η ηλικία μου ήταν μικρή και εγκληματίστηκα γρήγορα στο Αμίντιο. Γιατί ήμουν φυγάς.
το Λέχοβο και Γόταδη, το Λέχοβο στις Φλόγες. Κάποιο πουλί πετάμενο στερούγησε θλιμμένο και στάθηκε περίτρομο σε δέντρο πεθαμένο. Έκλαψε το όμορφο χωριό μέσα στα ποκαίδια και τους ανθρώπους που χάσαν τη στέγη τους την ίδια. Έπειτα πέταξε μακριά σε γη φωτολουσμένη να διαλαλήσει το κακό σε όλη την οικουμένη. Πρόσφυγες. Το δρόμο του ξεριζωμού δίχως επιστροφή το πήραμε τ' άλλο πρωί με την κρυφή ελπίδα να ξαναδούμε λίγο πώς μέσα στη καταστροφή να αγκαλάσουμε ξανά τη νέα μας πατρίδα. Φορτώσαμε το τίποτα πάνω στη Κουρουλού κι όλοι μαζί πάνω σε αυτή στου γείτονα το κάρο. Άυπνοι και μισόψυχοι στο δρόμο του αλλού ψάχναμε κάποια όαση του λιτρομού το πάνω. Όλες τις αντιμετωπίσεις της χώρας με θέμα το προσφυγικό αυτό το δραματικό πρόβλημα που απασχολεί πλέον και εμάς και εμείς στο Γυμνάσιο Αμιντέου με τους μαθητές μας κάναμε μια μικρού μήκους ταινία που αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Προσπαθήσαμε να δούμε αυτό το θέμα από μια σκοπιά λίγο διαφορετική από ό,τι συνηθίζεται να φαίνεται στις τηλεοράσεις και στα μέσα. Θα ήθελα να τονίσω την πολύ θετική εμπειρία που αποκόμισα από τους μαθητές που συμμετείχαν στην δραστηριότητα αυτή. Αγκάλιασαν με μεγάλο πάθος και μεγάλη ζέση το θέμα. Δώσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, δεν ξέρω εγώ σαν σκηνοθέτης αν τον έδωσα. Η ταινία είναι 10 λεπτά. Μπορούμε να τις... συνειδωμένη με μια ομάδα ανθρώπων από το Παγκόσμιο Δίκτυο Οικολογικών Χωριών και Κοινοτήτων και έτσι βίωσα την όλη τραγική κατάσταση στην Ιδωμένη. Ένιωσα πολύ μεγάλη θλίψη ότι δυστυχώς οι μιλιταριστικές πρακτικές έχουν αυτά τα επακόλουθα και ότι σαν άτομο αποφασίζω να διπλασιάσω
τις προσπάθειες μου για έναν πιο ειρηνικό κόσμο. Φεγγάρι που μ' άρεσαν. Τα αλφαβητάρι των άστρων που συλλαβίζεις όπως το φέρει ο κόπος της τελειωμένης μέρας και βγάζεις άλλα νοήματα και άλλες ελπίδες, πιο καθαρά μπορείς να το διαβάσεις. Τώρα που κάθομαι άνεργος και λογαριάζω λίγα φεγγάρια απόμειναν στη μνήμη, νησιά, χρώμα θλιμμένης Παναγίας, αργά στη χάση, η φεγγαρόφωτα σε πολιτείες του βοριά ρίχνοντας κάποτε σε ταραγμένους δρόμους ποταμούς και μέλη ανθρώπων βαριά μια νάρκη, σε φίλο που ξέφυγε κρυφά και φέρνει μαντάτα από το σπίτι και από τους συντρόφους και βιάζεσαι να ανοίξεις την καρδιά σου μη σε προλάβει η ξενιτιά και τον αλλάξει. Ερχόμαστε από την Αραπιά, την Αίγυπτο, την Παλαιστίνη, τη Συρία, το κρατήδιο της Κομαγινής που σβήσε σαν το μικρό λιγνάρι πολλές φορές γυρίζει στο μυαλό μας και πολιτείες μεγάλες που έζησαν χιλιάδες χρόνια και έπειτα απόμειναν τόπος βοσκής για τις γαμούζες, χωράφια για ζαχαροκάλαμα και τα λαμπόκια. Ερχόμαστε από την άμμο της έρημος, από τις θάλασσες του Προτέα, ψυχές μαραγιασμένες από δημόσιες αμαρτίες, 40 καθένας και ένα αξίωμα σαν το πουλί μες στο κλουβί του. Είναι άλλο πράγμα. Μην είναι αυτό που μεταδίδει τη ζωή. Καιρός του σπήρι, καιρός του θερίζει. Πάλι τα ίδια και τα ίδια θα μου πεις φίλε. Όμως τη σκέψη του πρόσφυγα, τη σκέψη του εχμαλώτου, τη σκέψη του ανθρώπου, σαν κατάντησε κι αυτός πραμάτια. Δοκίμασε να την αλλάξεις. Δεν μπορείς. Ίσως και να ήθελε να μείνει βασιλιάς ανθρωποφάγων, ξοδεύοντας δυνάμεις που κανείς δεν αγοράζει, να σεριανά μέσα σε κάμπους αγαπάνθων, να ακούει τα τουμπελέκια κάτω από το δέντρο του μπαμπού, καθώς χορεύουν οι αυλικοί με τερατώδεις προσωπίες. Γιάσματος δεν δηλώθηκε. Από χολή και όξος φαρμακώθηκε. Κήπος παραδείσου ερημώθηκε. Από τη μοναξιά στοιχιώθηκε. Εστίας μου η σκέπη αποτεφρώθηκε. Στου πέλαγου το κύμα εξαϊλώθηκε. Καρδίας μου το λίκνο αποκληρώθηκε. Από την καταιγίδα απογυμνώθηκε. Ζωής μου ο ανθός χαρακώθηκε. Από ανέμου θύελα ξεριζώθηκε. Ίστατη ελπίδα, πατρίδα σε ξένη. Σε δυο αγάπες σούλα έχει ο κλήρος να πετάς. Πουλί της άνοιξης και του ανέμου, για ποια απ' τις δυο καρδιό χτυπάς? Μοίρασες όλη τη ζωή σου σε δύο στέγες, δύο αυλές. Άπιαστο όνειρο, κυνηγημένο, πάνω από θάλασσες και από στεριές. Ανάμεσα σε δύο πηξίδες. Πώς η ζωή είναι αναπαυτή? Ανάμεσα σε δύο στράτες. Πώς η ψυχή, πώς η ζωή να πορευτεί? Ξαγρύπνησαν, δάκρυσαν τα μάτια. Για ποιου ουρανού τη ξαστεριά? Ψυχές αλαφιασμένες αντιχούν στο θρόισμα των φίλων. Και κλείστα ξαφνικά θρυνούν για αυτούς που έχασαν. Τον κύριο, τον καλό, τον ασπανατρεμένο, που ήρθε από τη μαύρη γη στη γη των κολλασμένων. Μαύρο τοπίο ξεπροβάλλει μπροστά τους και η γη χάνεται από προσώπου. Άνθρωποι, μικροί και μεγάλοι, νέοι και γέροι, αγρυπνούν μπροστά στην Ουδίνη. Τα τραύματα είναι βαριά, γιατί προήλθαν από το σύρμα της ντροπής. Το οποίο μαύρο, μουδιασμένο, μονάχα οι φωνές των μικρών παιδιών σε προβάλλουν χαρούμενα και δίνουν το μήνυμα ότι η ζωή παρίδια, σφραγισμένα με το πορτοκαλί χρώμα των σωσιβίων των προσφύγων. Εικόνες των προσφύγων έχουμε μέσα από φωτογραφίες, από την τηλεόραση, τα μίντια. Ήχους όμως
Εκεί λοιπόν εκφράζει με τον τρόπο αυτό την οικαστική της κατάθεση η συνάδελφος Μαριτάσα. Λάβα αλλαγής, κοχλάζει, νοτι το υπέστειο η τραγίδη. Πέρασμα από το ίδιο μονοπάτι, ανθρώπων με διαφορετικό χρώμα. Έτσι γίνεται πιο στέρεο το υγρό κόμμα. Σπίρτα καίγονται αργά σε πολιτεία που αχνοφαίνεται. Βήματα γοργά και έτσι αποτρέπεται η καταστροφή που αναμένεται. Ακλόνητοι ταξιδευτές αναζητούν τη λάμψη. Έτσι μόνο η αδικία και ο πόνος θα πάψει. Ευχαριστώ πολύ. Άπλωσε το χέρι της και ίσα που πρόλαβε να κρατηθεί από την ουρά ενός αστεριού που μόλις ξεκινούσε το ταξίδι του. Θα δαμάζω τα αστέρια και έτσι θα μπορώ να ταξιδεύω σε μέρη όπου ο ουρανός δεν έχει χρώμα. Εκεί που τα σύννεφα μυρίζουν ανθισμένη αμυγδαλιά. Εκεί που οι άνθρωποι πολεμούν μόνο για ένα ζαχαρωτό ουράνιο τόξο με γεύση ροδόνερο ευτυχίας. Όταν άνοιξε τα μάτια της, ο ουρανός ήταν κίτρινος. Σύννεφα δεν υπήρχαν. Και οι άνθρωποι ακούγονταν λυπημένοι. Μάλλον δεν πρόλαβαν να φάνε τα ζαχαρωτά της ευτυχίας, σκέφτηκε. Πριν τελειώσει τη σκέψη της, η πλαστική κίτρινη σκηνή που τόσο πρόχειρα είχε στηθεί, κατέρευσε. Η λογαριά της ποιήσης, η Σύνδεση Γραμμάτων και Τεχνών ευχαριστεί τους πολυκαλώδες μόνο της Φλόρινας για την αφιερωμένη της πια συμμετοχή στην λογαριά της ποιήσης. Η έκθεση που παρουσιάζεται σήμερα παρομοιάζει την αίθουσα στην οποία βρισκόμαστε με τη χώρα μας, την Ελλάδα. Τα έργα παίζουν τον ρόλο των προσφύγων και οι τείχοι παίζουν τον ρόλο των συνόρων. Εκείνα τα έργα που δεν μπόρεσαν να περάσουν μέσα στο κτίριο είναι οι πρόσφυγες που βρήκαν τα σύνορα κλειστά. Τα έργα όμως που είναι μέσα στο κτίριο είναι οι πρόσφυγες που πέρασαν τα τείχη. Όλοι εμείς που βρισκόμαστε εδώ σήμερα είμαστε πρόσφυγες, καθώς για να μπούμε μέσα στην αίθουσα, στην Ελλάδα δηλαδή, περάσαμε από τη σκηνή, από το σύνορο της εισόδου. Το κάθε έργο συνοδεύεται από το όνομα του οικαστικού που το έχει εμπνευστεί. Κάποιοι από τους οικαστικούς βρίσκονται σήμερα ανάμεσά μας, οπότε αν για κάποιο έργο έχετε να κάνετε οποιαδήποτε ερώτηση, πιστεύω ότι οι οικαστικοί θα χαρούν πάρα πολύ να σας κατατοπίσουν. Πιο ψηλά από τα βόρεια, αλλά έχω καταλήξει να μ' αρέσει πιο πολύ εδώ η ατμόσφαιρα και ο κόσμος. Καταρχήν θα σας πω δύο πράγματα για τις φωτογραφίες, γιατί βρέθηκα και εγώ στην Ιδωμένη πρόσφατα. Ασχολούμαι χρόνια με τη φωτογραφία. Κυρίως είναι ένα βίωμα, προσωπικό ημερολόγιο. Το αποκαλώ. Και φωτογραφική μηχανή όπλο μνήμης. Θυμίζει λίγο με τις διόπτρες, διαφράγματα, θόρυβοι κτλ. Έχει τέλος πάντων έναν τρόπο ο οποίος είναι μοναδικός και παγώνει τον χρόνο, αντί να παγώνει ανθρώπους. Πήγα στην Ιδωμένη λοιπόν προκειμένου να δω. Δεν κάνω ρεπορτάζ για μένα. Προτίμησα να δω λίγο καλύτερα πράγματα. Ανάμεσα στις φωτογραφίες υπάρχουν και κάποιες οι οποίες δεν δείχνουν τόσο καλά πράγματα. Είναι επίτηδες εκεί. Έτσι, γιατί το υπόλοιπο προτίμησε το μυαλό μου να το διαχωρίσει, να το βγάλει και να ασχοληθεί με τα παιδιά. Τα παιδιά λοιπόν αυτό το όπλο μνήμης το παρόκλεισαν. Πολλές από τις στιγμές που θα μπορούσα να έχω τραβήξει, δεν τα κατάφερα να τις βγάλω με τα παιδιά. Γιατί είχαν το δικό τους τρόπο και αντί να τα φωτογραφίζω εγώ μέσα από το φακό, με φωτογράφιζαν αυτά. Αυτά για τις φωτογραφίες. Τώρα πάμε για την ταινία. Ευχαριστώ πάρα πολύ
τα άτομα που ασχολήθηκαν με την ταινία. Όλη στη θεατρική ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή, με πολύ θετικό κλίμα. Έτσι, τώρα με πιέζουν να τους δώσω τα Όσκαρ. Δήλωση στοιχείων εγκινήτων υπό την όποια αιγίδα ανθρωπιστικής απάτης. Φάτε τις σάρκες σας και αν δεν χορτάσετε, φάτε και τις σάρκες των άλλων. Η ζωή θα συνεχίσει να περνά ανάμεσα από κομμένα σύρματα συνόρων, περιμένοντας το σήμα κάποιων αστυνομικών νύκτων και με τα φεγγάρια μόνο κρεμασμένα στο λαιμό, πέρα από όποια θέλω και έχω, είτε το θέλετε είτε όχι, η ζωή θα ξεφορτωθεί σε κάποιο λεωφορείο για την Ουγγαρία, την Αυστρία ή τη Γερμανία. Είδομαι. Ίσως τελικά η ζωή να έχει μεγαλύτερη φαντασία από εμάς. Φεργαλέας μνήμη, στο αδιαμεσολάβητο διάνυσμα, οι αρχές κουβαλάνε στα φτερά, στιγματοπλέγματα πριονίζουν το κελάιδισμα. Στον κυμάτων, την αρχαία πατρίδα, το σώμα τους φωλιάζουν. Ευχαριστώ πολύ. Λέξη μικρή, μα τόσο δυνατή. Λέξη μονοσύλλαβη, μα τόσο χαρισήμανη. SOS. Save our souls. Σώστε την ψυχή μας. Το σώμα γεννάει, αναλώνεται, χάνεται. Η ψυχή όμως εκεί, φλόγα που σιγοκαίει. Μην την αφήσεις να σβήσει. Πεταλούδα που παίζει με τη φωτιά. Μην την αφήσεις να καεί. Παιδί μονάχος στα σκοτάδια. Μην το αφήσεις να φοβηθεί. Σώσε. Σώσε τον Σύριο, τον πρόσφυγα, τον άστεγο, τον πολεμένο, τον αδύναμο, που αύριο μπορεί να είναι ο φίλος, ο αδελφός, ο ίδιος ο εαυτός. Σώσε την ψυχή τους. Σώσε την ψυχή σου. Σώσε. Αδελφούλα μου, αδελφούλα μου.
σαν το πέραγο πανί θα γίνω κύμα και φωτιά να σ' αγκαλιάσω σε νυχτιά. Που μπορούσε να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε αιώνια εναλλαγή. Κάτι που σκίζει τις στολές γραμμές των οριζόντων και ταξιδεύει αδιάκοπα την απέραντη γη. Κάτι που θα έκανε τα θολά, κάτι που θα έκανε γοργά να φύγει το κοράκι που του γραφείου σου πάντοτε σκεπάζει τα χαρτιά. Να φύγει κρόζοντας μραχνά τα φτερά του σε κάποια κατοίκητη κοιλάδα του νοτιά. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε κι ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμε να καπνίζεις με κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω ουίσκι. Για πράγματα χιλιοϊπωμένα που έχουν πια περάσει. Για πράγματα που ξαφνιάζουν και σγίνονται κάθε μέρα. Για πράγματα που έλεγες δεν θα συμβούν ποτέ και τώρα συμβαίνουν μπρος στα μάτια σου. Για άλλα που επαναλαμβάνονται με ελάχιστες παραλλαγές. Εκεί πάνω σε βρίσκει η ποιήση. Και ψυχή ή μέλη γνώσεστε αυτήν, εις ψυχήν αυτή βλεπταίων. Τον ξένο και τον εχθρό τον είδαμε στον καθρέφτη. Ήτανε καλά παιδιά οι σύντροφοι. Δε φώναζαν ούτε από τον κάμπο, ούτε από την δίψα, ούτε από την παμονιά. Είχανε το φέρσιμο των δέντρων και των κυμάτων, που δέχονται τον άνεμο και τη βροχή. Δέχονται τη νύχτα και τον ήλιο, χωρίς να αλλάζουν μέσα στην αλλαγή. Ήτανε καλά παιδιά, μέρες ολόκληρες ίδρωναν στο κουπί, με χαμηλωμένα μάτια, ανασένοντας με ρυθμό και το αίμα τους κοκκίνιζε ένα δέρμα υποταγμένο. Κάποτε τραγούδησαν με χαμηλωμένα μάτια, όταν περάσανε το ερημόνησο με τις αραποσικές, κατά τη δύση, πέρα από τον γάβο των σκύλων που καγγίζουν. Αλλά τους ακούω. Γιατί να μιλήσω όταν κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τη γλώσσα που μιλάω. Γιατί να μάθω όταν δεν μπορώ να καταλάβω τη γλώσσα στην οποία με διδάσκω. Γιατί να προσπαθήσω όταν δεν με ξέρουν. Είμαι μόνος. Γιατί να μην τα παρατήσω. Σχεδόν το κάνω. Αλλά γι' αυτό το ένα χαμόγελο που μου χαρίζει η δασκάλα που προσπαθεί να βοηθήσει και μερικές φορές το καταφέρνει, το ένα χαμόγελο που με κρατάει σε αυτόν τον τόπο, να προσπαθώ όσο μπορώ. Γι' αυτό το ένα χαμόγελο. Επέλεξα να πω αυτό λόγω ιδιότητας, με συγκίνησε. Όσοι είναι εκπαιδευτικοί ξέρουν ότι αυτό το διάστημα κάνουμε μια προσπάθεια στα σχολεία να ευαισθητοποιήσουμε και τους μαθητές μας για αυτό που βιώνουμε στην Ελλάδα. Όλους εσάς που υπομείνατε όλη αυτή την ταλαιπωρία με το που δεν είχαμε πού να καθίσουμε, θα πρέπει να βρούμε τον λόγο που κάναμε όλη αυτή την εκδήλωση. Και ο λόγος αυτός δεν είναι άλλος από το να δούμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μπορεί αύριο να είναι δίπλα μας, μπορεί να είμαστε και εμείς κάπου αλλού, χρειάζονται τη βοήθειά μας.
Θα σας πω λοιπόν, επειδή πολλά λόγια ακούστηκαν για τον ρόλο της Εκκλησίας σε όλη αυτή τη διαδικασία, ένα εκκλησιαστικό ποίημα. Είναι ένα κομμάτι από τον Επιτάφιο Θρήνο που δεν του δίνουμε τόση σημασία μέσα στη χαρά που υπάρχει κάθε φορά της Αναστάσεως, αλλά που λέει ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι που άπτεται της εκδήλωσής μας. Ένα πολύ μικρό κομμάτι λοιπόν που ο Ιωσήφ όταν ζητάει το σώμα του Πιλάτου λέει «Δώσ' μη τούτο των ξένων, τον εκβρέφους ως ξένων ξενοθέντα εν κόσμο. Δώσ' μη τούτο των ξένων, ονομόφιλοι μισούντες θανατούσιν ως ξένων. Δώσ' μη τούτο των ξένων, ον ξενίζομαι βλέπειν του θανάτου των ξένων. Δώσ' μη τούτο των ξένων, ως τις είδε ξενίζειν τους φτωχούς και τους ξένους. Δώσ' μη τούτο των ξένων, ον ευρέει το φθόνο από ξένωσαν κόσμο. Δώσ' μη τούτο των ξένων, ή να κρύψω εν τάφο, όσο ξένος σου κέχει, κεφαλήν που κλείνε. Δώσ' μη τούτο των ξένων, ον ημίτρ καθορώσα, νεκροθέντα ευώα». Και στην καθαρεύουσα, από την καθαρεύουσα στη Δημοτική λοιπόν, λέει «Δώσε μου αυτό το ξένο», ο οποίος είναι ξένος από τότε που ήταν παιδάκι μικρό και φιλοξενήθηκε σε αυτό το κόσμο. «Δώσ' μου αυτό το ξένο που οι ομόφιλοι του τον μισούσαν και τον σκοτώσαν σαν ξένο. Δώσε μου αυτό τον ξένο, το οποίος μου κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση, ξενίζομαι να τον βλέπω πεθαμένο, λέγοντας ότι είναι η ζωή. Δώσ' μου τι ήταν το ξένο, ο οποίος ήξερε να φιλοξενεί τους φτωχούς και τους ξένους. Δώσ' μου αυτό τον ξένο, τον οποίο οι Εβραίοι με φθόνο τον αποξένωσαν από τον κόσμο. Δώσ' μου τούτο το ξένο, για να τον κρύψω σε τάφο, γιατί σαν ξένος δεν έχει κεφαλή που κλείνε. Δώσ' μου αυτό τον ξένο, τον οποίο η μητέρα τον κοιτούσε όταν ήταν πεθαμένος και βούσε. Λοιπόν, δεν έχουμε καμία δικαιολογία, εάν αύριο είναι οι πρόσφυγες εδώ πέρα, να μην βοηθήσουμε με τον τρόπο που ο καθένας μπορεί. Και αυτό ήταν το νόημα της σημερινής εκδήλωσης, πέρα από την ποίηση και όλες τις άλλες τέχνες που βοήθησαν σε αυτό. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστούμε που πάντα στηρίζετε τη στέγη γραμμάτων και τεχνών και θα σας περιμένουμε να είστε κοντά μας με όποιον τρόπο ξέρετε, με όποια πρόταση θέλετε να κάνει η στέγη πραγματικότητα, η οποία τώρα από άστεγη στεγάστηκε από σήμερα και θα σας περιμένουμε και στους χώρους του ενδεκτήριου της στέγης μόλις είναι επισκέψιμο στην επόμενη εβδομάδα στον όροφο του Καπή. Ευχαριστούμε τον Δήμο και να βοηθήσουμε σε όλα. Το παράρτημα του Περιφερειακού Οδείου, την Περιφέρεια Εθνικής Μακεδονίας, τον Σύλλογο από τον Κύκλο των Ποιητών, που φέτος είχαμε μια συνεργασία και όλα τα παιδιά από τη Σχολή Καλών Τεχνών και τους ανεξάρτητους εικαστικούς, την θεατρική ομάδα που στήριξαν αυτή την εκδήλωση και όλους εσάς που μας αγαπάτε πάντα. Καλή σας νύχτα.